Ότι τρέχει μια διαδικασία ότι όλε οι κυβερνήσει είναι κλέφτε, απαταιώνε. Κλέβουν πλούτο δημόσιο, συνεχόμενα, το κρύβουν μέσω εταιριών ή άλλων ανθρώπων και άνθρωπων με έναν τεράστιο ανθρώπινο μηχανισμό που του θεωρούν αυγεί του. Αυτό συμβαίνει χρόνια. Άρα κάθε υπόσχεση πολιτικού ή κυβερνητικού σχήματο που δίνει στον πολίτη ουσιαστικά χρηματοδοτεί την επόμενη ληστεία του. Άρα σήμερα οι πολιτικοί, ό,τι και να σα υποσχεθούν θα χρηματοδοτήσουν την επόμενη ληστεία. Εσείς τι κάνετε. το να αφήνει και σε χρηματοδοτεί για την επόμενη ληστεία. Να πιστέψει τι, μην πιστέψει τίποτα. Γνωρίζει τόσα χρόνια έχουν γίνει τόσα πράγματα σε όλε τι χώρε αλλά και στην Ελλάδα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η στρατηγική πολιτική στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλει πολύ προσοχή γιατί μπορεί να ανάψει μια φωτιά που να μην σβήσει καθόλου. Και να μιλάμε για πραγματικά παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί η Αμερική έχει πολύ χαμηλό προφίλ με πολύ μικρό φως. Αλλά δεν τη κοστίζει και τίποτα να μπει στη διαδικασία. Έναντι μια Ρωσία που βάλετε αυτή τη στιγμή και πρέπει να προστατευτεί. Αλλά να προστατεύσει και του ανθρώπου του στο Κιέβο. Σε μια ειρηνική γύση, δεν είδα μια Ευρώπη να μπει σε μια ειρηνική γύση. Είδα μια Ευρώπη να γίνεται πολεμική μαζί με την Αμερική. Τελικά η Αμερική πρέπει να πάρει την ταυτότητά τη. Να είναι αυτόνομη και να μην κρέμεται από κανένα φουστάνι κάτω τα τη Βασίλισσα. Και αυτή και ο Καναδά. Και όχι να κάνουν τέτοια θέματα. Η Ευρώπη είναι μια γεραιά του Η Ευρώπη ήταν αυτή που κατοίκησε την Αμερική. Η Ινδιάνοι ήταν εκεί. Άρα, μιλάμε για μια Ευρώπη γεραιά ήπειρο που πρέπει να είναι αντάξια τη θέση των ετών και του πολιτισμού που έχει δώσει και να φέρεται έτσι, με αυτή τη γελία ανομαλία.